Πέστε μας λίγα λόγια για την απόψινή εκδήλωση, για το τι νιώθετε που είστε κι εσείς παρόν αυτή την διοργάνωση των 50 χρόνων του Θεάτρου Τέχνης. Όπως είπα και στη σύντομη παρέμβασή μου, εγώ ήμουν αφηγητής όταν ιδρύθηκε το Θέατρο Τέχνης και παρακολούθησα την δημιουργία του, αλλά και όλη την δημιουργική του πορεία. Είναι ένας κυπριακός θεσμός ο οποίος πρέπει να στηριχθεί. Είναι πραγματικά πρωτοποριακός θεσμός. Δεν είναι απλώς ένα θέατρο, δεν είναι ένας θίασος. Είναι ένα ευρύτερο πολιτιστικό κέντρο το οποίο έχει και αξιόλογα πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή στάθηκε ο Γιώργος Ευγενίου και το Θέατρο Τέχνης ενάντια στη Χούντα και με καταρχή και με παραγωγές που περνούσαν μηνύματα στον κόσμο, αλλά και ευθαρσώς στάθηκε εναντίον της Χούντας. Στάθηκε υπέρ της Κύπρου κατά το πραξικόπημα, καταδίκασε το πραξικόπημα, βοήθησε τους Κυπρίους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ, αλλά δεν σταμάτησε μόνο στα δικά μας, γιατί εδώ έδωσε σπίτι σε πολλούς άλλους κατατρεγμένους, πρόσφυγες από όλον τον κόσμο, και έδωσε και σκηνή σε πολιτιστικά συγκροτήματα, θεατρικούς ομίλους, πειραματικό θέατρο από όλον τον κόσμο. Και έτσι άρχισε ένα διαπολιτισμικό διάλογο που τώρα έχει γίνει της μόδας τελευταία, αλλά το Θέατρο Τέχνης, ο Γιώργος Ευγενίου, τον είχε εγκαθιδρύσει πριν πολλές δεκαετίες. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το Θέατρο Τέχνης και να το στηρίξουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόκτωρ Κατσαούνη, η μορφωτική εκόρθος της Κυπριακής Πρεσβείας εδώ στο Λονδίνο, θα θέλαμε και από εσάς τη δική σας συμβολή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να ενημερώσουμε το κοινό μας για τα 50 χρόνια του Θεάτρου Τέχνης και για την απόψινή εκδήλωση εδώ. Απόψε, όπως βλέπουμε εδώ, η Κυπριακή Πολιτεία τιμά τον μεγάλο εργάτη του θεάτρου, τον Γιώργο τον Ευγενίου, ο οποίος για μισό αιώνα δίνει όλες του τις δυνάμεις, όχι μόνο στην προβολή του θεατρικού γίγνεσθε, αλλά ουσιαστικά στον αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός λαός με τα πιο μεγάλα εφόδια που διαθέτει, που είναι ο πολιτισμός του. Είχε δύο μεγάλους δασκάλους στη ζωή του. Ο ένας ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και το αρχαίο ελληνικό δράμα, το οποίο όχι τυχαία γεννήθηκε τον καιρό της ελληνικής δημοκρατίας, της αθηναϊκής δημοκρατίας, και σκοπός του ήταν να κάνει τους Αθηναίους να σκέφτονται κριτικά και να περνούν μέσα από βάσανο τα όσα γίνονται στην πόλη τους και να εκφέρουν γνώμη και να παίρνουν θέση απέναντι στα τεκτενόμενα, πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής τους. Η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα, ο Ιδίποδας είναι φιγούρες οι οποίες διακινδυνεύουν για τη γνώση και διακινδυνεύουν για τις αρχές τους. Ο Ευγενίου πήρε από τους αρχαίους την ηθική υπόσταση και την παιδευτική υπόσταση του θεάτρου και από το μοντέρνο θέατρο, το σύγχρονο θέατρο της Αγγλίας, από την Joan Littlewood, πολύ μεγάλο μάθημα ότι το θέατρο γίνεται από τον λαό για τον λαό. Εδώ βλέπουμε ότι συμπορεύτηκαν μέσα στο Θέατρο Τέχνης από τον Ευγενίου πάρα πολλές στάσεις ζωής και πάρα πολλές κουλτούρες, αλλά το πιο βασικό είναι ότι υπήρχε μια συνέπεια στη στάση του απέναντι σε μείζωνα προβλήματα της εποχής μας, που ήταν οι δικτατορίες, που ήταν οι πόλεμοι, που ήταν οι εισβολές,
Και αυτό δεν είναι μόνο για το ότι είναι ένας άνθρωπος που βαθιά αγαπά τον τόπο του, ένας πραγματικός πατριώτης, είναι άνθρωπος ο οποίος αγαπά όλη την οικουμένη. Γιατί τα μηνύματα του ελληνισμού είναι οικουμενικά μηνύματα. Χαίρομαι που και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου έχει απόψε εδώ εκπρόσωπο του, τον κύριο Νεόφυτο Παπαλαζάρου, ο οποίος έδειξε όλη την εκτίμηση της πολιτείας της Κύπρου, γιατί η Κύπρος στον αγώνα που διεξάγει έχει ανάγκη από όλες αυτές τις ωραίες δυνάμεις που όχι μόνο μισό αιώνα έχουν συμβάλει, αλλά και στον αιώνα που έρχεται νομίζουμε ότι το έργο του Ευγενίου θα διατηρηθεί και θα φουντώσει μέχρι να δούμε μια δικαίωση και για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Νεόφυτε Παπαλαζάρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο ΘΟΚ λοιπόν δείχνει την αγάπη του με δυναμική παρουσία, με εκπρόσωπο του εδώ στην απόψινή εκδήλωση που γίνεται στο Θέατρο Τέχνης για να γιορτάσει το Θέατρο Τέχνης στα 50 χρονά του. Πέστε μας πώς νιώθετε που είστε εδώ και εκπροσωπείτε τον ΘΟΚ για αυτή την εκδήλωση. Είναι πραγματικά και χαρά και τιμή για μένα να εκπροσωπήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, το κρατικό θέατρο και γενικότερα το θεατρόφιλο κοινό σε αυτή τη ζεστή και σεμνή εκδήλωση. Τιμήσαμε και τιμούμε έναν άνθρωπο γιατί μισό και πλέον αιώνα προσφέρει στο θέατρο και γενικότερα στον πολιτισμό. Είναι το λιγότερο που μπορούσε ο ΘΟΚ να κάνει, να εκπροσωπηθεί στην απόψινή εκδήλωση. Είναι μια ένδειξη ακριβώς της αναγνώρισης ενός ανθρώπου που όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στο θέατρο και στον πολιτισμό. Θέλω να τονίσω όμως ακόμα μια πτυχή της προσφοράς του Γιώργου Ευγενίου. Σε καιρούς χαλεπούς, όταν εδώ οι Κύπροι μετανάστες, η πρώτη τους έγνοια ήταν πώς να τα βγάλουν τα προστοζήν. Δούλευαν γέννημα βούτημα. Διείδαν μαζί με την Μαρούλα, τη σύζυγον του, και πρέπει να το τονίσουν αυτό με τη σύζυγον του, την ανάγκη και για πνευματική τροφή του Κύπριου μετανάστη. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι που τα πανάρχια χρόνια ο άνθρωπος δεν νοιαζόταν μόνο για τα λεφτά, για την τσέπη του, νοιαζόταν και να πάρει τροφή πνευματική. Και οι Κύπροι ακριβώς χρειαζόντουσαν αυτή την τροφή την πνευματική. Και το Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου από το 1957 εκτιμώ ότι έδωσε αυτή την τροφή σε Κύπριους. Είπα και στην ομιλία μου προηγούμενα και θα το επαναλάβω, μου θυμίζει αυτό που γινόταν στην Κύπρο τη δεκαετία του 40, του 50, όταν υπήρχε μια αποξήρανση πνευματική και ήρθαν οι αγροτικοί, οι μορφωτικοί σύλλογοι της αριστεράς να δώσουν στον κόσμο αυτήν την όαση την πολιτιστική, μια όαση που έδωσε και το 55-56 εδώ στο Λονδίνο η Κυπριακή Λες Κοινότητας, αλλά τους πραγματικούς σεμελιούς και τις ρίζες άπλωσεντες το Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου. Ευχόμαστε από καρδιά στον φίλο Γιώργο Ευγενίου να έχει υγεία, να γράφει, να δημιουργεί, να τον χαίρεται η μαρούλα του και τα παιδιά του. Πριν κλείσουμε αυτή την συνομιλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε προηγουμένως ότι ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο ΘΟΚ να τιμήσει τον Γιώργο Ευγενίου και να έρθει εκπρόσωπος του εδώ να τον επισκεφθεί και να είναι παρόν σε αυτήν την εκδήλωση. Τι άλλο μπορεί λοιπόν ο ΘΟΚ και τι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας εδώ στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στην Κυπριακή Παροικία και Ελλαδική Παροικία? Νομίζω η Κυπριακή Παροικία είναι η μισή Κύπρος εδώ. Γι' αυτόν και νομίζω ότι και ο ΘΟΚ και κατ' επέκταση το Υπουργείο Παιδείας και η Κυπριακή Κυβέρνηση έχουν πολλά να κάνουν. Δεν θα προτρέξω ή να δεσμευτώ. Θα πω απλά ότι συζητάμε και η παρουσία μου έχει και αυτόν τον σκοπό εδώ με τον κύριο Ευγενή πώς και με ποιους τρόπους να στηρίξει ο ΘΟΚ το Θέατρο Τέχνης. Υπάρχουν σίγουρα διάφοροι τρόποι. Εγώ θα έλεγα ας πούμε αν μπορούσαμε ένα έργο της Κύπρου να έρθει εδώ, του ΘΟΚ, να παρουσιαστεί στην Κυπριακή Παροικία. Αλλά και πρακτικά κάποια άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να στηρίξουμε το Θέατρο Τέχνης. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ευγενίου και θα τα μεταφέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρθουν οι αποφάσεις. Δεν μπορώ να πάρω μόνος μου αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε για την συμβολή σας σε αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά, ήταν καθήκον μου, υποχρέωση.